άμεσα στο κέντρο. Στην πόλη της ΧΟΟ και στο ιστορικό κέντρο θα εγκατασταθούν συστήματα αυτόματου φωτισμού, συστήματα δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βυθιζόμενα κολονάκια για την πρόσβαση στους πεζοδρόμους, σύστημα ψηφιακής σήμανσης των μνημείων και των πολιτιστικών χώρων, πλατφόρμα εξυπηρέτησης πόλης για αναζήτηση, έξυπνης εξυπηρέτησης για την αναζήτηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου και βεβαίως αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα εμπόρης στάθμευσης με την δρομολόγηση της απαλωτρίωσης και την απαλλαγή από τις ρευνεύσεις αρχαιολογίας του μεγάλου ακινήτου Χατζηνεπά, όπως το ξέρουμε, θα δημιουργηθεί το πρώτο μεγάλο πάρκινγκ και το δεύτερο μεγάλο επίσης πάρκινγκ στις παριές της πόλης από όπου οι πολίτες θα ξαναρχίσουμε να τους μεταφέρουμε δωρεάν με μίνι μπάς όπως είχαμε κάνει την περίοδο 7 με 8 από την είσοδο της πόλης στην περιβάλλον της Ευρώπης. Η καρδιά του μεγάλου έργου θα χτυπήσει στην πόλη της ΧΟΟ και αναφέρομαι στην επέκταση του βιολογικού στην πόλη, στην ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στο Ψαλίδι, μια περιοχή η οποία ήταν κάποτε από τις καλύτερες και η διάβρωση των αυτών την έχει οδηγήσει σε απαξίωση αλλά και σε εξαφάνιση περιουσιών. Δεν είναι μόνο η ανάπλαση της περιοχής αυτής, είναι και οι συνολικές μελέτες για την προστασία των αυτών από τη διάβρωση της θάλασσας, για τις οποίες ήδη έχουν ετοιμαστεί οι φάκελοι και δρομολογούνται οι διαδικασίες διαγωνισμών για την ανάληψη από μελετητικά γραφεία αυτομηχανικής. Το είπα καλά, δεν είπα. Μελετών αυτομηχανικής, το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις αυτές μας. Στο Ψαλίδι, στη Λάμπη και βεβαίως σε όλο το νησί. Στην κατασκευή των περιμετρικών οδών, δύο περιμετρικούς δρόμους έχει ο Δήμος. Ο πρώτος ξεκίνησε από τα Εβραϊκά Ταφιά, όπως λέμε, προς τον Αμπάβρη και έγιναν και οι δύο φάσεις του την περίοδο της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Το δεύτερο κομμάτι δημοπρατημένο και έτοιμο από το 10 δεν το ξεκίνησαν καν, το άφησα και το τελειώσαμε το 16 ή το 15 δεν αποτελεί. Στη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού στην Αγία Μαρίνα, έργο ενταγμένο για χρηματοδότηση εγκαταλείφθη. Για ένα περίεργο λόγο, αυτοί που είχαν την ευθύνη διοίκηση του Δούμε εγκατέλειψαν ένα έργο που αφορά στα παιδιά μας, που αφορά στα μικρά παιδιά και στις νέες οικογένειες που δεν έχουμε πια χώρους να τα φιλοξενήσουμε σε παιδικούς σταθμούς, σε ευρωφωνημιακούς σταθμούς. Ολοκληρώνονται και πιστεύουμε ότι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα δοθεί στα νέα ζευγάρια και στα παιδιά προκειμένου να έχουμε άλλο ένα παιδικό σταθμό. Στη διάρρηξη και ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμό δρόμου στο πλαίσιο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Από το 1989 ελάχιστοι δρόμοι έγιναν. 2007-2010 ένα μεγάλο κομμάτι άρχισε να υλοποιείται και 2014 από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα κομμάτια. Στις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, αφού πλέον έχουμε δική μας μονάδα παραγωγής στους αγροτικούς αλλά και στο περαστικό δομημένο εδώ με το περιβάλλον. Στα νέα σχολικά κτίρια που έχουμε ανάγκη τόσο στην προσχολική όσο και στην στοιχειώδη εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε ανάγκη και από ευρωνηπιακούς σταθμούς και από νηπιαγωγία, αλλά έχουμε ανάγκη και από δημοτικά σχολεία και βεβαίως γυμνάσια. Η επέκταση της Μαρίνας μέσα από τη διασφάλιση της παράτασης, της παραχώρησής της, της ενοικίας της αδέλφων από το Δήμο. Θέλω αγαπητοί συμπολίτες να αναφερθώ και σε δύο θέματα που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Όμως εμείς προτείναμε και δεχόμαστε να βάλουμε πλάτη για να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το νέο νοσοκομείο της ΧΟΟ. Το συζητάμε χρόνια ολόκληρα. Θέλετε η ασυμφωνία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Θέλετε οικονομικές δυσκολίες. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν έχουμε καταλήξει στο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Ο Δήμος είναι εδώ και έχω πει δύο τουλάχιστον φορές ότι είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η παρουσίαση, φαντάζομαι Παρασκευή Σάββατο, της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και την κατασκευή του νοσοκομείου. Μα ποιος πώς δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν χρειάζεται μελέτη για να πούμε ότι θέλουμε ένα νέο νοσοκομείο. Όμως είναι μέσα στη διαδικασία που απαιτείται να γίνει μια τέτοια μελέτη για να τεκμηριώσει την ανάγκη έτσι ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Για όσους συμμετείχαν σε μια ημερίδα στο Διεθνές Υποκράτιο Ίδρυμα πριν από περίπου 2 μήνες, που αφορούσε την ογκολογία,
δεσμεύτηκα δημοσίως ότι η ΕΚΟΣ που έχει ανάγκη ένα σύγχρονο ογκολογικό τμήμα και εργαστήριο ακτινοθεραπείας, ο Δήμος είναι εδώ για να το χρηματοδοτήσει. Είπα επιλέξει κάντε τις μελέτες και εμείς είμαστε εδώ για να το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να βρέπουμε συμπολίτες μας με πολύ χαμηλό εισόδημα για ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα να μεταφέρονται στην Αθήνα, να διαλύονται οικογενειακά και οικονομικά και να μην έχουμε εμείς ένα τέτοιο εργαστήριο εδώ. Για όσους επίσης ήταν στα εγκαίνια της πρώτης τόμη που έγινε στο ΙΚΑ πριν από λίγο καιρό, ενώπιον του Υπουργού Υγείας, του κ. Ξάνθη, είπε ότι ο Δήμος της ΚΟ είναι εδώ για να συγχρηματοδοτήσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του το νέο νοσοκομείο. Προχωρήστε και αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε, δεν υπάρχουν τα λεφτά για να ξεκινήσετε, είμαστε εδώ. Και αυτά, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες, είναι η δέσμευσή μας. Στη νέα τετραετία όμως, οφείλουμε να αλλάξουμε και πολλά άλλα πράγματα. Θα σας πω δύο καθοριστικά για τα οποία είναι σημείο πολιτισμού, αλλά και βεβαίως του επίπεδου διαβίωσης του καθενός από εμάς και εικόνας που μεταφέρουμε στους επισκέπτες. Παρά την έλλειψη προσωπικού, παρά την δυσκολία ή την απαγόρευση να προσλάβουμε προσωπικό, παρά την δυσκολία και τις προνοβόρες διαδικασίες να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα και αυτοκίνητα υπηρεσία καθαριότητος, παράγει ένα τεράστιο έργο που εμείς που ζούμε την καθημερινότητα δεν το βλέπουμε, όμως ο επισκέπτης που έρχεται συγκρίνει με την πόλη του. Συγκρίνει ακόμα, θέλετε, και με τα γειτονικά μας νησιά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νησιά και να μπω σε αντίθεση με συναδέλφους, αλλά όποιος έρθει από άλλο νησί εδώ ή από άλλη ελληνική πόλη, βλέπει τη διαφορά παρά τις δυσκολίες. Είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο, όχι, δεν είμαστε. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από το προσωπικό και από το πολιτικό προσωπικό και την ηγεσία του Δήμου που ασχολείται με την καθαριότητα. Δεν μπορούμε όμως να φύγουμε άλλο με τον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Πρέπει να περάσουμε σε νέα και σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης των τεχνολογιών, αλλά και των δυνατοτήτων που μας δίνει η νομοθεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία καθαριότητος, να παρέχει καλύτερη υπηρεσία, να προσφέρει καλύτερη υπηρεσία και βεβαίως να έχει σχέση κόστος με παραγωγή έργων. Το ίδιο και στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού. Ακούω καθημερινά, μα έχουν σβήσει λάμπες εκεί, μα δεν έχουμε φως εκεί, μα δεν έχουμε φως παραπέρα. Πρόσφατα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει με την πρώτη υγρασία ή με τον πρώτο νοτιά ή με την πρώτη σωροκάδα, να βρέχονται τα φώτα στην παραλία από το ΚΟΣ από την 7η Μαρτίου μέχρι το λιμάνι και να σβήνουν και όταν σβήσει ένα σβήνουν όλα, προχωρήσαμε με ίδιους πόρους του Δήμου στην αντικατάσταση όλων αυτών των φωτιστικών με την ευκαιρία της ανακατασκευής του λιθίου, της κατασκευής του λιθίου, με νέα σύγχρονη τεχνολογία φωτιστικά, για να μειώσουμε και το κόστος αλλά και τη φορά. Ήδη για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το σύνολο του δημοτικού φωτισμού σε όλο το νησί και στο επόμενο διάστημα θα γίνει η προκήρυξη για τον τρόπο ανακατασκευής, εξυγχρονισμού και διαχείρισης αυτού του συστήματος. Χθες που είμαστε στην Κέφαλο, πηγαίνοντας τα φώτα ήταν σβηστά. Γυρίζοντας τα φώτα ήταν αναμένο του επαρχιακού. Και πήρα ένα μήνυμα από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποιήθηκε από κάποιον ότι η ασφάλιση είχε κατέβει, η διακόπτηση είχε κατέβει. Και έφυγε και ήταν μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί για να παρακολουθεί την εξέλιξη. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνει ο Δήμος ως υπηρεσία. Στις υποχρεώσεις του μετά το έργο είναι να παρακολουθεί και το έργο για ένα χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε νέα μοντέλα διαχείρισης των τοπικών προβλημάτων και κυρίως των προβλημάτων της καθημερινότητας. Η πρόταση, όπως είπα, είναι έτοιμη και για πρώτη φορά έχει γίνει καταγραφή. Αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτες, το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας είναι το σχέδιο ΚΟΣ 2023, το είπα προηγουμένως. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά και θα περιλαμβάνει και την κάθε λεπτομέρεια σε ανοιχτή εκδήλωση συγκέντρωση. Μαζί μας έχουμε νέο αίμα
Είμαστε όμως και μια ισχυρή ομάδα. Έχουμε μεγαλύτερη θέληση, έχουμε μεγαλύτερη όρεξη και γι' αυτό τον λόγο σας ζητώ για άλλη μια φορά ισχυρή και καθαρή εντολή για δικό του μέλλοντός μας, για δικό των παιδιών μας, για δικό που θα κοιτάζει μόνο ψηλά και μπροστά, αφού μπροστά είναι η κόσ και όλα τα άλλα ακολουθούν. Σας ευχαριστώ. Συνδημότησες, συνδημότες, καλησπέρα σας. Είναι δεδομένη, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, η αποστροφή σε κενού περιεχομένου εξαγγελίας που επενδύονται με ωραίες λέξεις και αποσκοπούν στην υφαρπαγή της ψήφου. Ενίοτε, επιτρέψτε μου ξανά, κουράζουν, όπως και οι συγγνώμες του κυρίου Κυρίτση, αναδημοτική κοινότητα. Βασική παράμετρος για εμάς αποτελεί η μετατόπιση του πολιτικού λόγου και της εφαρμοσμένης πολιτικής από το θυμικό στο πραγματικό και η εγκαθίδρυση μιας καθαρής σχέσης μεταξύ πολίτη και πολιτικής ηγεσίας που θα εδράζεται στην πραγματική έννοια των όρων τεκμηρίωση, διαφάνεια. Γι' αυτά έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την τελευταία δημοτική περίοδο. Για αυτήν μάλλον, για τη διαφάνεια. Και στη λογοδοσία. Το πρόγραμμα και οι θέσεις που καταθέτουμε στηρίζονται σε τρεις διακριτούς πυλώνες για να μπορεί ο Δημότης να μας κρίνει με καθαρούς όρους τόσο προεκλογικά αλλά και απολογιστικά την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, από τη Ρούφα δεν θα ακούσετε τυχοδιοκτικές υποσχέσεις για 12μηνο τουρισμό στην ΠΟ, την ώρα που οι υποδομές δουλεύουν οριακά για να υποστηρίξουν τους 4 βασικούς μήνες της τουριστικής περιόδου, την ώρα που ο Απρίλιος παραμένει ένας χαμένος μήνας στην κυριολεξία, την ώρα που ο Μάιος έρχεται, την ώρα που δεν μπορεί στο λιμάνι μας να δέσει έστω και ένα κρουαζιερόπλοιο. Εμείς, χαριτολογώντας το λέω, αλλά με ακρίβεια, δεν σκίζουμε μνημόνια. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Η αγάπη μας για τον τόπο δεν έχει τέρμινα, φεγγάρια και δεν ταυτίζεται με την καρέκλα. Βάζουμε στόχους και προτεραιότητες και γνωρίζοντας πολύ καλά την ελληνική δημόσια διοίκηση, δεν το λέω ως αφορισμό, ως διαπίστωση, ξέρουμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί, μάλλον ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να υλοποιηθεί σε μία δημοτική θητεία. Διαμορφώσαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας σε τρεις διακριτούς πυλώνες. Τον πυλώνα της υλοποίησης, δηλαδή σε αυτά που είναι εφικτό να γίνουν στην τετραετία, συγκεκριμένα μετρήσιμα, αποστολογημένα και χωρίς διάθεση πλειοδοσίας και ψυχοθυρίας, στον πυλώνα του σχεδιασμού, δηλαδή σε αυτά που ξεκινούν μέσα στην τετραετία, εντός της θητείας μας δηλαδή, αλλά η υλοποίησή τους θα είναι μεταγενέστερη. Και στον πυλώνα της διεκδίκησης επιμένουμε στα θεσμικά ζητήματα ως αυτοδιοικητική, αυτόνομη και ακυβεμόνευτη αυτοδιοικητική παράταξη, δηλαδή σε αυτά που διεκδικούμε για την ΠΟ, σε συνεργασία με την περιφέρεια και την εκάστοτε, όποια και αν είναι αυτή, κυβέρνηση. Η άμεση ανάληψη της διοίκησης του Δήμου είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν χρειάζομαι ως Δήμαρχος περίοδο χάριτος. Διαθέτω και τη γνώση και την εμπειρία και τους συνεργάτες που μου προσφέρουν τη δύναμη, την πίστη και την ασφάλεια ώστε να δεσμεύομαι για κάθε λέξη που λέω.
Η οικονομία της ΚΟΜ πρέπει να εδράζεται, σύμφωνα με τη δική μας πολιτική αντίληψη, σε μια πολυεπίπεδη βάση. Αφενός γιατί αυτό είναι εφικτό, αφετέρου γιατί η τουριστική οικονομία είναι, το γνωρίζουμε καλά, ευάλωτη και σε αστάθμητους και σε εξωγενείς παράγοντες. Η ΚΟΣ είναι το τρίτο σε μέγεθος και το δεύτερο σε πληθυσμό νησί της Δωδεκανήσου. Παράλληλα, λόγω της θέσης της, αποτελεί τον κόμβο του βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου, ενώ ταυτόχρονα η μικρή απόσταση από τα τουρκικά παράλια μπορεί να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα και να παράσχει επιπρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, οι παράμετρες του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων που εξαντλούνται, το κατεστημένο τουριστικό μοντέλο του All Inclusive, η εποχική αλλά έντονη απασχόληση, η ετεροαπασχόληση των νέων, η κοινωνική ανισότητα, είναι κάποια πραγματικά στοιχεία που οφείλουμε ως πολιτικά όντα να διαχειριστούμε με πολιτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με στόχο την άμβλησή τους. Δεν ονειροπατούμε. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι απαιτήσεις της αηφόρου ανάπτυξης πολλές φορές είναι μη συμβατές ή ακόμα έρχονται και σε σύγκρουση με την επιχειρηματική λογική και πραγματικότητα. Γι' αυτό το πλαίσιο των προτάσεων που καταθέτουμε αποσκοπεί στη δημιουργία μιας θεμελιακής σχέσης που χτίζει, για να χρησιμοποιήσω και ένα ρήμα που με εκφράζει ως άνθρωπο, επαναλαμβάνω, μιας θεμελιακής βάσης που χτίζει. Το νησί πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ένα χρονικό σημείο αναφοράς. Δεν μπορούν τα πάντα να μετατίθενται για αργότερα, για την επόμενη, τη μετεπόμενη δημοτική περίοδο. Και αυτό το χρονικό σημείο αναφοράς θα είναι η δική μας δημοτική αρχή. Δεν θέσαμε τυχαία, φίλες και φίλοι, ως προμετωπίδα του προγράμματός μας τον ενιαίο χωροταξικό και πολεμικό σχεδιασμό. Πρέπει επιτέλους να κλείσουμε με τις εκκρεμότητες και τις πληγές που έρχονται από το παρελθόν. Ολοκληρώνουμε τις εκκρεμότητες με τα σχέδια πόλης, τις επεκτάσεις των οικισμών, τις μεταγραφές στο κτηματολόγιο, δίνουμε αξία στις περιουσίες των συνδημοτών μας, βάζουμε κανόνες και απαιτούμε σεβασμό. Δεν μπορεί ο καθένας στο σπίτι μας, στο νησί μας, να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να έχουμε λόγο και ρόλο για όλα. Ολοκληρώνουμε τις υφιστάμενες και προχωράμε στις νέες διανοίξεις περιφερειακών οδών για να ανασάνει η πόλη. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε περιφερειακούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Εφαρμόζουμε το σύστημα υπάρχει μελέτη ελεγχόμενη στάθμευση. Καθορίζουμε τους όρους και τη μορφή που θα πάρει το ιστορικό κέντρο της πόλης της ΚΟ. Μεταφέρουμε εκτός κέντρου οχλούσες δραστηριότητες και θέτουμε κανόνες στην κυκλοφορία των τουριστικών τρένων και των λεωφορείων. Για μας, η τουριστική ανάπτυξη της ΚΟ, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, περνάει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, οι οποίες οφείλουν να διεκδικηθούν από το Δήμο και να στηριχθούν από την όποια κεντρική εξουσία. Για τα θέματα του τουρισμού επιφυλάσσομαι, καθώς θα γίνει μονοθεματική εκδήλωση της παράταξής μας, όπως αντίστοιχα πράξαμε και για τα θέματα του πρωτογενή τομέα. Σχεδιάζουμε την επέκταση της Μαρίνας, με την οποία πρώτη φορά άκουσα σήμερα τον κύριο Κυρίτση να μιλάει, και διεκδικούμε την παραχώρησή της κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο της ΚΟ, χωρίς ενίκιο, ως έμεση χρηματοδότηση της επέκτασής της. Τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους της δημιουργίας τουλάχιστον 2 θέσεων πρόσθεσης κουρασγερόπλαιων στη σκάλα του πολεμικού και την επέκταση προς τη σκάλα του υφιστάμενου λιμένα για να δημιουργηθεί μία επιπλέον θέση και ένα νέο εσωτερικό λιμάνι. Σας θυμίζω τις δηλώσεις κυρίστον παρόδο του κυρίου Κυρίτση περί φαραωνικού έργου. Φαραωνικό έργο ήταν ο μόλος. Και μετά την απευθείας ανάθεση, μάλλον την μετά σεισμό απευθείας ανάθεση, για να κυριολεκτούμε,
ρηφημάτων των 30 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που πήγαν υπερπίστεως και πατρίδος. Διεκδικούμε τη μετατροπή του λιμενικού ταμείου σε ΑΕ, την άμεση πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν 3 θέσεις ειδικού συμβούλου. Δεσμεύομαι για αυτές, οι οποίες θα αφορούν την τουριστική πολιτική, την τουριστική προβολή και τη σύνδεση τουρισμού και πρωτογενή τομέα. Η επιλογή δε, για να μην λέτε διάφορα, θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή, από Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή των τουριστικών φορέων. Διεκδικούμε τη δημιουργία, το έχω ξαναπεί, μια μεγάλη αναπτυξιακή ΑΕ, η οποία θα αναλάβει επιτέλους για τον τομέα της προβολής και διαφήμισης του νησιού και στην οποία θα συγχωνευτούν μαρίνα, ΑΜΕΝ και αστική συγκοινωνία. Την εφαρμογή επαναλαμβάνουμε από τη Φράπορ ενός μοντέλου κλιμακωτών χρεώσεων των τελών του αεροδρομίου, ώστε να δοθούν εκείνα τα κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και στους tour operators επέκτασης του προγράμματός τους και στους μήνες χαμηλής ζήτησης. Διεκδικούμε, επαναλαμβάνω, ένα ειδικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ ή από εθνικούς πόρους αποκλειστικά για την αναβάθμιση και επέκταση πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων με τζίρο έως 100.000 ευρώ στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και του πρωτογενή τομέα. Η δημιουργία κτηριακών υποδομών που θα στεγάσουν αυτόνομα ένα πολύ σημαντικό σχολείο, το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο του Νησιού, σε συνδυασμό με μια μέση τεχνική σχολή για υδραυλικούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, θα δώσει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες στους νέους του τόπου μας, που οι γονείς τους αδυνατούν οικονομικά να τους σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του αρχαιολογικού μας πλούτου, του Ιπποκράτη, που τον εκχωρήσαμε χωρίς εδώ, είναι στόχοι αυτονόητοι και δεν είναι για κατανάλωση. Είναι αγαθά τα τεξοχήν αναπτυξιακού χαρακτήρα με όρους κοινωνικής ανάπτυξης που πρέπει να συνυπάρχουν και να συνεργούν ως στοιχείο ταυτότητας αλλά και αυτογνωσίας. Σχεδιάζουμε ένα αυτόνομο μοντέλο ανάδειξης της Ιπποκρατικής ΠΟ. Παίρνουμε πίσω την ταυτότητά μας και γινόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα το νησί του Ιπποκράτη. Παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε τη μεταφορά της αρμοδιότητας και των αντίστοιχων πόρων εσόδων της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επενδύουμε στον κοινωνικό αθλητισμό, στον αθλητισμό για όλους, σε συνεργασία βεβαίως με τις ομάδες και τους αθλητικούς ομίλους του νησιού μας. Αναδεικνύουμε το στοιχείο της θάλασσας και του νερού που μας χαρακτηρίζει ως νησιώτες. Χωροθετούμε, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινωνικούς πόρους της δημιουργίας κλειστού πολυκτηρίου. Αξιοποιούμε το παλαιό στάδιο ανταγοράς, δημιουργώντας έναν ανοιχτό πολυχώρο, ο οποίος εκτός από ποδόσφαιρο θα μπορεί να προσφέρεται και για άλλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Η ΠΟΣ διαθέτει περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους που βρίσκονται τεχνιέντος εν υπνώση ή έχουν υποστεί υποβάθμιση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου απαιτούνται στοχευμένες δράσεις είναι τα θερμά, είναι ο βιότοπος ψαλιδίου, είναι η αλική, τα πρώην λατομεία για τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση, ο δασικός μας πλούτος, τα τσουπαλαριά, το κονιαριό, η πλάκα. Δημιουργούμε με έδρα τις εγκαταστάσεις του βιότοπου ψαλιδίου, φορέα διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης των βιοτόπων, της αλικής, του ορεινού όγκου δικαίου, των περιοχών Natura με τη δημιουργία περιπατικών και ποδηλατικών διαδρομών. Στο επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων, των ακτών, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σας θυμίζω τι να πρωτοπώ. Το σκάνδαλο του Χιτάδισκο, ο οποίος τελεί υποκατάρρευση από τον Απρίλιο του 2016. Ένα ολόκληρο βιβλίο πρέπει να γράψω γι' αυτό. Η επένδυση στις σύγχρονες μορφές πράσινης ενέργειας, αιωλική, ηλιακή, υδάτινη, με τη σύμπραξη και ιδιωτών
Έχουμε πει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Είναι όμως κάποιες φορές μονόδρομος. Βασική πολιτική μας στόχευση στο συγκεκριμένο τομέα είναι τουλάχιστον για την ΚΟ η μετατροπή της ΔΕΙΑ σε εταιρεία περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, μεταφέροντας σε αυτή όλες τις δραστηριότητες και τους πόρους για τη συνολική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και της ανάπτυξης των νέων μορφών πράσινης ενέργειας. Η ΠΟΣ στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας διεκδικεί ταυτονόμητα, στελέχωση και πλήρης λειτουργία των υφιστάμενων δομών, τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην περιοχή Λινοπότη. Δεν ήρθε ποτέ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ανέφερε σήμερα για πρώτη φορά ο κύριος Κυρίδης, τον άκουσα να μιλάει για νέο νοσοκομείο. Την ανάπτυξη δομών προληπτικής ιατρικής, τη θεσμική και νομική δυνατότητα να συμμετέχουμε, να συνεισφέρουμε ως αυτοδιοίκηση στο νευραλγικό αυτό τομέα και ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή. Την επαναφορά στο προσκήνιο του Δήμου ως φορέα κοινωνικής πολιτικής. Τα διέλυσαν όλα. Στο επίπεδο της δημόσιας περιουσίας πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του Δήμου, κύριε Κυρίτση, δεν είναι η μετατροπή σε χτηματομυστικό γραφείο. Μου έφτανε να κατανοήσετε αυτό και όχι να μου χαρίσετε τα γαρίφαλα που μου χαρίσατε. Βλέπει λοιπόν την περίπτωση ιαματικών λουτρών, ίδρυμα Φανουράκη, Αχταίων, δημοτικά τρένα, νέα αδικό, ναυτικός όμιλος ΚΟ. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να δούμε ποια ήταν η στάση της Δημοτικής Αρχής και το ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας, του πολιτισμού, της ιστορίας αυτού του τόπου. Σχεδιάζουμε και διεκδικούμε την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα όλων των δημόσιων ακινήτων που βρίσκονται πάνω στο νησί και που δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται η αξιοποίησή τους λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θεσμικό νομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την πλήρη παραχώρηση και προστασία Αιγιαλού και παραλίας του ΣΟΤΑ. Στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ διεκδικούμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά κατά κανόνα καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούσε ο Δήμος να συμβάλλει ως εταίρος με τη δημόσια περιουσία του. Παράδειγμα, βιοτεχνική ζώνη, τεχνολογικό πάρκο. Με την κατάσταση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης στο Δεκανήσου, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάλου, την αξιοποίηση της Αλεξάνδερ Φάσκιον, έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Την χωροθέτηση και κατασκευή ενός νέου εμπορικού επιβατικού και επιβατικού λιμένα, ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Εχθές στην Κέφαλο, είπα ότι σε ένα συνδημότη μας, ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει και πόσο αξιόπιστος είναι. Η στάση στο πολιτικό μας βίο, αλλά αν θέλετε να πω και ένα βήμα παρακάτω, και στην προσωπική μας και στην επαγγελματική μας ζωή, σε μια πολύ μικρή κοινωνία όπως αυτή της ΚΟ, μας καθορίζει, φίλες και φίλοι. Μας καθορίζει και αποτελεί μέγεθος σύγκρισης και σημείο αναφοράς, ανάλογα βέβαια με το αξιακό σύστημα που διαθέτει καθένας και κάθε μία μας. Και στάση για μένα σημαίνει αρχές, σημαίνει διαμορφωμένη συμπεριφορά, σημαίνει κανόνες, χωρίς ναι, μεν, αλλά. Αυτή ίσως είναι μια αγεφύρετη διαφορά που έχω με τους δύο άρεμες συνυποψήφιους μου. Εγώ, φίλες και φίλοι, βλέπω το Δήμο σαν πεδίο προσφοράς. Εκείνοι το βλέπουν, σκεφτείτε λίγο τις τακτικισμούς τους, τη στάση τους. Αναλύστε την λίγο. Την βλέπουν ως λάφυρο, ως ιδιοκτησία. Επιτρέψτε μου στο χρυσόμαλο δέρας της προσωπικής τους καταξίωσης ή ακόμα για να γίνω και πιο έτσι, να δώσω μια έμφαση, και της αυτοπραγμάτωσής τους. Γι' αυτό σας ζητώ να τους χαρίσετε λίγο χρόνο στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Γιατί πιστεύω πραγματικά
ότι μπορώ να τους ευθυσίσω, εμπιστευτείτε με, μπορώ να τους ευθυσίσω μία διαφορετική θέση των πραγμάτων. Φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του χρόνου μου, η απόφαση είναι μόνο δική σας. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε μια διαδικασία στο τοποθετήσιμο των επικεφαλής των δύο παρατάξεων. Είναι η ώρα να πάρουν τον λόγο οι πολίτες και να θέσουν τα ερωτήματα που θέλουν.